Φίλες και φίλοι του Once Upon a Ride, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Σήμερα η εκπομπή είναι λίγο ιδιαίτερη. Είμαστε φιλοξενούμενοι στο φιλοξενούμενό μας. Μπορεί μερικοί να έχετε καταλάβει ποιος είναι, αν όχι, ας πάμε να δούμε τίτλους και επιστρέφουμε με τα θέματα μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρισκόμαστε στο χώρο του φιλοξενούμενου μας, δηλαδή να είμαστε φιλοξενούμενοι στο σπίτι του Βασίλη Ορφανού, του ανθρώπου που έχει τρέξει, όπως είδα στο βιογραφικό του, πάμπολα παγκόσμια πρωταθλήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη μου, που μας φιλοξενεί στο χώρο σου. Εγώ ευχαριστώ και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με υγεία και στους ανθρώπους που θα δουν την εκπομπή. Βεβαίως, βεβαίως. Θα ήθελα έτσι, επειδή είναι και πολύ φρέσκο, το φετινό Dakar τελείωσε πριν μερικές μέρες και νομίζω ότι είσαι καθής αρμόδιος να μας πεις πώς το είδες από τη δική σου οπτική μεριά. Ναι, πολύ ωραία. Το Dakar, να πούμε ότι είναι η τρίτη χρονιά που διεξήχθη στην Σαουδική Αραβία. Οι Σαουδάραβες βρήκαν τους οργανωτές που πριν από αυτά τα χρόνια ο αγώνας είχε μεταφερθεί στη Λατινική Αμερική και θέλοντας να διαφημίσουν τη χώρα τους, υπέγραψαν συμβόλαιο για 5 χρόνια με τους διοργανωτές του Dakar. Έτσι το είδαμε για μια ακόμη χρονιά στη Σαουδική Αραβία και θα το δούμε για άλλα 2 χρόνια σίγουρα. Μάλιστα. Το συμβόλαιο ήταν 5 ετές. Τώρα καθαρά αγωνιστικά ο αγώνας έχει μικρύνει. Από εκεί που αγωνιζόμασταν σε Σαχάρα και Ατακάμα 19-18 μέρες ανάλογα με το πώς οι διοργανωτές σχεδίαζαν τη διαδρομή του αγώνα. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχει μικρύνει από τη στιγμή που πήγε στη Σαουδική Αραβία και βλέπουμε 12 ημέρες αγωνιστικές. Να πούμε λοιπόν ότι έχει αφαιρεθεί σχεδόν μια εβδομάδα ολόκληρη από τον αγώνα. Έχει μικρύνει λοιπόν κάπως. Συναλάφρει λίγο το πρόγραμμα, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη καταπόνηση. Εντός αγωγικών, γιατί τα χιλιόμετρα πάλι είναι πολλά. Οι δυσκολίες είναι οι ίδιες με αυτές που υπήρχαν σε ό,τι αφορά να οδηγάς με στους αμόλοφους στην έρημο, σε άγνωστο τερέν. Μία άλλη μεγάλη διαφορά ήταν ότι το roadbook πλέον δεν το παραλαμβάνεις τη στιγμή που τερματίζεις μια μέρα πριν την εκκίνηση. Δηλαδή όταν έμπαινες, έφτανες απόγευμα στον καταβλισμό, στο bivouac, σου δίνανε το roadbook με το που έφτανες στον καταβλισμό και υπόγραφες ότι το παρέλαβες. Τώρα γίνεται την επόμενη μέρα, 20 λεπτά πριν μπει στην ειδική. Αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον, αν θέλεις, όχι άγχος ακριβώς, όσο δεν είσαι σίγουρος τι είναι αυτό που θα αντιμετωπίσεις. Οπότε θέλει μεγαλύτερη ακόμα προσοχή στην πλοήγηση. Ναι. Αυτό οι οργανωτές το κάνανε για να μπορέσουν και οι ιδιώτες να μικρύνει αυτή η ψαλίδα. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας φέτος είδαμε, ειδικά τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα μέχρι να φτάσουμε στο rest day, στην ημέρα ξεκούρασης, είδαμε οι αναβάτες που κερδίζανε την ειδική και την άλλη μέρα, άμα κερδίσεις τον Dakar, ανοίγεις εσύ το δρόμο. Ωραία. Ξεκινάς πρώτος λοιπόν. Δηλαδή. Είδαμε την επόμενη μέρα που ξεκινάγανε πρώτοι να χάνονται. Οπότε είχαμε αυξομοιώσεις στην κορυφή την πρώτη εβδομάδα, αλλάζαν τα ονόματα στις πρώτες θέσεις. Όμως τελικά η ομάδα της Honda έκανε την αντεπίθεσή της μετά από την ημέρα ξεκούρασης και είδαμε να κάνουν τελικά το 1-2 με έναν Αργεντίνο, το Kevin De Benavides, στις κατηγορίες του μοτοσυκλετών. Με δεύτερο τον περσινό νικητή, τον Αμερικάνο Ricky Brabec με Honda. Και στην τρίτη θέση, προσπαθώντας να σώσει το γόητρο της αυστριακής KTM, να κερδίζει ένας παλιότερος νικητής του Dakar, ο Εγγλέζος, ο Σαν Σάντερλαντ. Αυτό ήταν το φετινό, αν θέλεις έτσι. Είχαμε όμως και θανατηφόρα, είχαμε ατυχήματα στις μοτοσυκλέτες. Ήταν ένας περίεργος αγώνας, από την άποψη ότι είχαμε πολλές διακυμάνσεις, ειδικά στις πρώτες θέσεις, και να πούμε επίσης ότι έχει γίνει ένα πολύ γρήγορο motocross. Έχει χαθεί, αν θέλεις, αυτή η μαγεία της πιο έντονης περιπέτειας. Ναι, κατά το άγνωστο. Εγώ θυμάμαι το άγνωστο παλιά υπάρχει. Έχει χαθεί το ότι κινείσαι πάρα πολλές μέρες
σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει μικρύνει και επειδή μικρύνει ο αγώνας, ο ανταγωνισμός πλέον δεν μπορεί μέσα σε, αν θέλεις, δύο εβδομάδες. Έχουν γίνει όλα πιο πιεσμένα, ναι, αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Πιο συμπυκνωμένα. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το πρώτο μας θέμα, την παρουσίασή μας και ερχόμαστε για περισσότερες διευκρινήσεις. Triumph, Street Twin, 900, Bonneville. Νέο ρετρό, classic, sport. Πάμε να τη δούμε. Αυτή η μοτοσικλέτα έχει φτιαχτεί για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανήσυχοι. Και τι εννοώ ανήσυχοι? Κάνουν customize. Δημιουργούν τη μοτοσικλέτα όπως την έχουν στο μυαλό τους με την προσωπική τους πινελιά. Σε αυτό λοιπόν βοηθάει και η Triumph, που δεν σε αφήνει έτσι απλά στον ωκεανό των ανταλλακτικών και των aftermarket πραγμάτων και μπορεί να σου δώσει πάνω από 140 επιλογές για τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα. 140 επιλογές μόνο από την Triumph. Πάμε λοιπόν να δούμε το μοντέλο στην στάνταρ του έκδοση. Μία τέτοια μοτοσικλέτα, η οποία έχει καταβολές από το παρελθόν, από την Bonneville του 1959, με φέρνει σε σκέψεις. Το παρουσιαστικό σίγουρα είναι ανανεωμένο. Όχι πάρα πολύ, αλλά σε λεπτομέρειες, που θα πρέπει να κάτσουμε να τις δούμε με λεπτομέρεια. Επάνω το πρώτο πράγμα που θα δούμε καλά είναι το ρεζερβουάρ, το οποίο είναι σε σχήμα δάκρυ. Το δεύτερο πράγμα που παρατηρούμε πάνω στη μοτοσικλέτα είναι το καντράν της. Είναι διπλού τύπου. Αναλογικό, έχει δηλαδή ταχύμετρο αναλογικό και μία οθόνη LCD η οποία σου παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Μερικό χιλιομετρητή, ολικό χιλιομετρητή, traction, στροφόμετρο, δείκτη βενζίνης και ρολόι. Στα καπάκια, μέσα στα φωτιστικά σώματα, θα δείτε το λογότυπο της Triumph. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το παρατηρήσεις και θα πες το μάτι σου κατευθείαν εκεί, αλλά είναι σίγουρα μια λεπτομέρεια η οποία νομίζω σε αυτό το κοινό μετράει. Η σέλα είναι με περισσότερο υλικό, άνετη και βέβαια είναι μία από τις αρκετές που μπορείς να διαλέξεις μόνο και μόνο από την Triumph. Άλλες λεπτομέρειες οι οποίες πέφτει το μάτι επάνω είναι η ανανεωμένη γραμματοσειρά που έχει στα καπάκια στο πλάι, το λογότυπο Triumph επάνω στους μπουζόμπιπες και βέβαια το λογότυπο της Triumph, το σύμβολο στην ουσία, στα πραϊνά καπάκια. Μία άλλη οπτική αναβάθμιση που έχει κάνει η Triumph είναι στην πέδηση. Έχει φορέσει λοιπόν μπροστά φρένα Brembo, 3-10 σε διάμετρο και τετραπίστωνη δαγκάνα μπροστά. Πίσω έχει 2-55 με νησίν δαγκάνα. Η άλλη μεγάλη αναβάθμιση που έχει γίνει σε αυτό το μοντέλο είναι στο μοτέρ, εσωτερικά στο μοτέρ. Δεν κάνανε απλά δηλαδή μια αναβάθμιση από το προηγούμενο μοντέλο ότι πήραν κάνα μια διαφορετική χαρτογράφηση και απλά το βγάλανε στον δρόμο. Το μοτέρ είναι 900 κυβικών εκατοστών, υδρόψυκτο, πεντατάχυτο, αποδίδει 65 ύπους σε 7.500 στροφές και 80 νιουτόμετρα ροπής σε 3.800. Βλέπουμε περισσότερη υποδύναμη, αύξηση του κόφτη κατά 500 στροφές, συμπίεση περισσότερη από το προηγούμενο μοντέλο, από 10,5 σε 11 προς 1, καπάκια μαγνησίου στις κεφαλές της κυλίδρων, ελαφρύτερους κεντροφόρους, μεγαλύτερη διάρκεια βυθίσματος και άλλες εξατμίσεις. Όλα αυτά καταφέρανε τα 80 νιουτόμετρα ροπής που είχε και το προηγούμενο μοντέλο να τα έχουν σε μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας. Τελειώσαμε επιτέλους με τα νούμερα και τους αριθμούς. Ήρθε η ώρα που εγώ περιμένω πάρα πολύ να την οδηγήσουμε. Triumph Street Twin, 900 κυβικών, Bonneville. Μια μοτοσικλέτα η οποία φτιάχτηκε με γνώμονα, ακόμα και ένας αναβάτης ο οποίος δεν έχει πολλή εμπειρία με τις μοτοσικλέτες, να μπορεί άνετα να ξεκινήσει να οδηγεί τη μοτοσικλέτα της συγκεκριμένη. Μπορώ να πω ότι τα καταφέρανε.
είναι ευκολοδίγητη. Τα 195 της κιλά, τα οποία είναι στεγνά, δηλαδή χωρίς παραφλού, τίποτα από υγρά μέσα της, εξαφανίζονται. Δεν φαίνεται κανονικά, ούτε καν όταν είναι στατικά. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι πάρα πολύ καλά ζυγισμένη. Η θέση είναι πολύ ουδέτερη. Τα πόδια κάθονται ένα τσίκ πιο ψηλά, αλλά χωρίς να χαλάνε τη θέση. Δηλαδή δεν φεύγει από την μεριά της ουδετερότητας. Το τιμόνι είναι σωστά διαβαθμισμένο. Αν και να σας πω την αλήθεια, επειδή η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα έχει άπειρα ανταλλακτικά, όπως και τιμόνια βέβαια, εγώ προσωπικά θα βάζω ένα λίγο μεγαλύτερο. Θα με δυσκόλευε στην κίνηση μέσα, η αλήθεια είναι. Για εμένα προσωπικά, για το χαρακτήρα της, για αυτή την classic μοτοσυκλέτα, θα της πήγαινε. Προσωπική εκτίμηση πάντα. Ο τρόπος ο οποίος κυλάει η μοτοσυκλέτα είναι πάρα πολύ καλός. Φοράει λοιπόν μπροστά καγιάμπα 41 χιλιοστών, χωρίς ρυθμίσεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι απλά να αλλάξεις το κάτριτζ εσωτερικά, δηλαδή να αλλάξεις τα εντόστια της ανάρτησης, έτσι ώστε να φορέσεις διαφορετικά ελαττήρια. Πίσω φοράει δύο μορτισέρ πάλι της καγιάμπα, τα οποία και αυτά είναι σωστά διαβαθμισμένα. Δεν είναι σκληρά, δεν είναι μαλακά. Διαβάζουν όπως ακριβώς θα πρέπει να διαβάζει μια μοτοσυκλέτα. Τα φρένα της είναι πάρα πολύ ωραία. Ίσως αν πάμε σε πιο σποροδίγηση να ήθελα ένα τσικ πιο δυνατό φρένο, αλλά και πάλι δεν έχει την αρχικό δάγκωμα που έχουν συνήθως στα μπρέμπο, αλλά έχει δύναμη σε όλο το φάσμα της. Δηλαδή όσο πιέζεις τη μανέτα, τόσο φρένο παράγει. Το μοτέρ λοιπόν είναι ένα ξανασχεδιασμένο μοτέρ από το προηγούμενο μοντέλο. Έχει παραπάνω άλογα, 65 ύπους, έχει 80 νιουτόμετρα. Αυτό το οποίο είναι καλό και μου αρέσει πάρα πολύ, ότι είναι ένας εύπλαστος κινητήρας. Θες να πας με 20 χιλιόμετρα και σου ακριβολογώ, 20 χιλιόμετρα, πας με 20 χιλιόμετρα. Θες να πας με όσα αντέχεις, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μια naked μοτοσυκλέτα, είναι γυμνή, είναι κλασική, είναι classic. Όσο αντέξεις λοιπόν, γιατί θα σε χτυπήσει ο αέρας, πηγαίνει. Έχει μια ροπή η οποία βρίσκεται στο μεγαλύτερο εύρος των στροφών της. Δεν υπάρχει σημείο το οποίο να έχω ανοίξει τον γκάζι και να μην είναι εκεί η ροπή της. Έχουμε ένα ρεζερβουάρ 12 λίτρων, έχει μια κατανάλωση γύρω στα 3,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Γενικά είναι οικονομική. Το άλλο το οποίο θα παρατηρήσουμε πάνω στη μοτοσυκλέτα είναι ο ήχος της. Έχει έναν πάρα πολύ ωραίο μπάσο ήχο, ο οποίος θα σε κάνει να φανείς στον δρόμο. Και τι εννοώ, θα σε ακούσουν τα αυτοκίνητα. Δεν είναι ενοχλητικός, μην μπερδευόμαστε, δεν είναι δηλαδή με decibel, δεν έχει ένταση. Έχουμε hertz, έχουμε δηλαδή συχνότητα. Πολύ εύκολη στην οδήγηση, ο τρόπος που κυλάει είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν υπάρχουν κροτσαρίσματα, δεν υπάρχουν ταλαντός, δεν υπάρχει τίποτα. Και με σπορ χαρακτήρα. Στρίβει, φρενάρει. Ωραία. Έχει δύο mode λοιπόν. Το ένα είναι rain, βροχή, και το άλλο είναι το κανονικά, το road. Εκεί που έχει διαβάθμιση και είναι αισθητή είναι στο traction. Το traction γίνεται πιο ευαίσθητο στο rain. Η τιμή του βασικού μοντέλου είναι στα 9.290 ευρώ. Για όσοι ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα, ειλικρινά τρέξτε γρήγορα στην αντιπροσωπεία, διότι υπάρχει μια γενναία έκπτωση μόνο για λίγες μέρες.
ήθελα να κάνουμε λίγο πιο λιανά στους νέους φίλους της μοτοσυκλέτας τι είναι το Dakar. Δηλαδή είναι ένας αγώνας, περιέγραψε μας τι είναι το Dakar, γιατί εμείς βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που μαζεύονται, μετά φεύγουν, δεν πολύ βλέπουμε πολλά πλάνα στα ενδιάμεσα παρά μόνο το ελικοπτέρο παραδείγματος χάρη. Και... είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει. Ακριβώς, δεν μπορείς να τρέξεις σε μια τέτοια διαδρομή. Περιέγραψε μας και πες μας τι είναι αυτό το Dakar. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε πώς έγινε το Dakar. Ναι. Όλο αυτό δημιουργήθηκε από τον ιδρυτή και οραματιστή του, ένα Γάλλο, τον Thierry Sabine, που πήγε να τρέξει σε έναν αγώνα, χάθηκε στην έρημο της Αφρικής, στη Σαχάρα, και εκεί του γεννήθηκε η ιδέα να διοργανώσει ένα τέτοιο είδους εγχείρημα. Στην αρχή ήταν εγχείρημα. Από ένα λάθος, δηλαδή. Από ένα λάθος που χάθηκε, ναι. Κοίτα να δεις. Το υλοποίησε αυτό. Έτσι, τον Dakar από τη φύση του, επειδή γίνεται σε άγνωστο για τον αγωνιζόμενο τερέν, δεν έχει ξαναπεράσει από εκεί. Αυτό, αν θέλεις, είναι η πρώτη του ιδιαιτερότητα και η πρώτη του μεγάλη δυσκολία. Δεν γνωρίζεις λοιπόν τη διαδρομή που, που πρόκειται να περάσεις. Έτσι λοιπόν ήταν. Δεν είναι επαναλαμβανόμενη, απλά για να καταλάβω. Όχι, και ναι. Μας... δεν είναι ειδικές που τις έχεις κάνει όπως το Ράλι Ακρόπολης που με το συνοδηγό σου στο όχημα πας και περνάς από εκεί που θα περάσει ο αγώνας έχοντας πάρει το roadbook ένα μήνα πριν. Ναι. Τη διαδρομή δηλαδή. Και μπορείς να διαβάσεις. Και την κάνεις δοκιμές τις ειδικές και ξέρεις τι θα γίνει. Εκεί συζητάμε τώρα για ειδικές. Κάθε μέρα 600 χιλιόμετρα, 700 χιλιόμετρα. Έχω τρέξει 1055 χιλιόμετρα ειδική μες στη Μαυριτανία με για τέτοιες αποστάσεις, μες στην έρημο. Αυτό από τη φύση του είναι πολύ δύσκολο να περάσει τους αμόλοφους, να περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Με τη θερμοκρασία, με το πολύ κρύο το βράδυ. Ακριβώς, δηλαδή άμα σε πιάσει και το βράδυ, γιατί θυμάμαι ότι έβλεπα κάποιους αναβάτες που τους περιμέναν το βράδυ να έρθουν, είτε είχαν χαθεί είτε δεν είχαν κάνει το χρόνο το σωστό, και απλά υπήρχε αγωνία στις ομάδες. Ακριβώς. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, αυτό από τη φύση του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, από τον ιδρυτή του Σαμπίν, όταν το ρωτήσανε τι είναι το Dakar, είχε πει, και θα χρησιμοποιήσω τη δική του φράση, μια πρόκληση για αυτούς που συμμετέχουν και ένα όνειρο για αυτούς που μένουν πίσω. Γιατί πάντα το Dakar ήταν ένα όνειρο για όλους εμάς που θέλαμε, το ονειρευόμασταν ότι κάποια στιγμή, όπως προσωπικά και εγώ, ήθελα να πάω να συμμετέχω σε ένα τέτοιο είδους εγχείρημα. Βέβαια, δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα, τι θα κάνω σήμερα, θα πάω να τρέξω ένα Dakar. Έτσι λοιπόν, από αυτό το όραμα, από την υλοποίηση που το πρώτο Dakar ξεκίνησε το 1979, πέρασε από πολλά στάδια. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Thierry Sabine, σκοτώθηκε μέσα στον αγώνα με ελικόπτερο. Σαν αλυτάρχης του αγώνα, όταν έπεσε το ελικόπτερο και βρήκαν τραγικό θάνατο και οι υπόλοιποι συνεπιβάτες που ήταν μέσα. Ο αγώνας δεν σταμάτησε. Παραλίγο να μην ξαναγίνει, το συνέχισε η αδερφή του με τον πατέρα του και μετά το πήρε μια εταιρεία που διοργανώνει τέτοιου είδους event, όπως το Roland Garros, το Tour de France, το Dakar και έναν αγώνα στη Νορμανδία, στην Άμμο. Μεγάλους αγώνες και με πολύ έγκλη. Και το διατήρησε, μετά πέρασε στην Λατινική Αμερική, όπου έχουμε δύο συμμετοχές εκεί, 4 έχω στη Σαχάρα, και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάλι Ήπειρο και ήρθε κοντά στη γειτονιά μας, στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Και επανερχόμαστε για περισσότερο ρεπορτάζ. Μύθι στη μοτοσυκλέτα. Το αγαπημένο μου θέμα. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Ο μύθος όμως εμφανίζεται όταν ρωτήσουμε δεύτερη φορά γιατί έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Και φυσικά ο μύθος λέει ότι όταν η μοτοσυκλέτα είναι πιο όρθια έχει μια μεγαλύτερο πέλμα να έρχεται σε επαφή με τον δρόμο. Το τελείως αντίθετο. Γι' αυτό είναι και μύθος άλλωστε. Όσο πιο όρθια είναι η μοτοσυκλέτα, τόσο μικρότερη επιφάνεια έρχεται σε επαφή με τον δρόμο. Ούψ, γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό εδώ, που είναι η πραγματικότητα, ότι σε όσο μεγαλύτερη κλίση βρίσκεται η μοτοσυκλέτα, τόσο μεγαλύτερη επιφάνεια μας δίνει ο κατασκευαστής των ελαστικών, μας κάνει τη χάρη και μας δίνει μεγαλύτερη επιφάνεια, είναι γιατί είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει για να μας βοηθήσει στο σημαντικό πρόβλημα που έχουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η μοτοσυκλέτα, όταν είναι κάθετη στο δρόμο,
εφαρμόζει μία δύναμη στη γη, το βάρος της. Όταν πάρει μία κλίση, αυτή η δύναμη είναι μικρότερη εδώ, αλλά εμφανίζεται και άλλη μία συνιστόσα, η οποία θέλει να σκουπίσει τον τροχό και να τον διώξει. Όταν η κλίση γίνει ακόμα μεγαλύτερη, αυτή η δύναμη χωρίζεται πάλι σε δύο και μεγαλώνει η δύναμη που θέλει να σκουπίσει τη μοτοσυκλέτα και να τη διώξει. Και αυτό συμβαίνει τελικά. Και όχι μόνο στη μοτοσυκλέτα, αλλά σε οποιοδήποτε πράγμα. Ένα σκαμπό να το γύρουμε, κάποια στιγμή θα αρχίσει να γλιστράει. Όταν η συνιστόσα αυτή γίνει τόσο μεγάλη και ξεπεράσει την τριβή του εδάφους. Ερχόμαστε στη μοτοσυκλέτα. Τι είναι αυτό που μας προσφέρει την πρόσφυση τελικά? Είναι τα πετραδάκια στην άσφαλτο, τα οποία έρχονται και σφινώνουν μέσα στο ελαστικό. Η δύναμη με την οποία σφινώνουν είναι ανάλογη με το βάρος που δέχεται. Άρα εδώ, στην κάθε τη θέση, έχει την περισσότερη δύναμη που θα σφινώσει τα πετραδάκια μέσα στο λάστιχο. Όσο γέρνει, η δύναμη που πιέζει τα πετραδάκια μέσα στο ελαστικό μειώνεται και αυξάνεται αυτή που θέλει να σκουπίσει τον τροχό. Άρα αυτός και μόνο είναι ένας λόγος για τον οποίο θέλουμε, ένας από τους λόγους που θέλουμε η μοτοσυκλέτα να έχει όσο γίνεται μικρότερη κλίση μέσα στη στροφή. Θα μου πεις τώρα, επειδή όμως εδώ έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια στη μεγάλη κλίση, μήπως και έχουμε καλύτερη πρόσφυση? Όχι. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας προσφέρει ο κατασκευαστής των ελαστικών για να ξεπεράσουμε όσο γίνεται το πρόβλημα. Η λύση είναι να έχουμε όσο γίνεται μικρότερη κλίση. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μικρότερη επιφάνεια μεν, αλλά περισσότερη δύναμη που πιέζει τα πετραδάκια του ελαστικού, της ασφάλτου μέσα στο ελαστικό, άρα έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Σκεφτείτε ότι στον πάγο δεν υπάρχουν πετραδάκια, μόλις πάρεις έστω και λίγη κλίση, αυτή η δύναμη διώχνει τη μοτοσυκλέτα. Άρα εξαρτιόμαστε από την πίεση που δέχονται τα πετραδάκια από το ελαστικό ή αντίστροφα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Ένα ξερό λάστιχο γιατί γλιστράει? Έχει χάσει την ελαστικότητά του και τα πετραδάκια δεν μπορούν να σφινώσουν αρκετά μέσα στο λάστιχο. Μένουν πιο επιφανειακά και το αποτέλεσμα είναι να γλιστράει. Και αν έχει κάποιος απορία για το τι συμβαίνει στο χώμα, εκεί τα πράγματα είναι ανάποδα. Τα πετραδάκια, δηλαδή οι αιχμές, βρίσκονται στο λάστιχο, τα οποία έρχονται να σφινώσουν μέσα στο χώμα. Αν είναι μαλακό το χώμα και μπουν μέσα οι αιχμές των ελαστικών, εκεί το κράτημα είναι απίστευτο. Είναι η απόλαυση του οδηγού off-road, του εντουρά, να βρει νοπό χώμα για να έχει το απόλυτο κράτημα. Τιμόνια κουμπάνε κάτω. Γιατί τα τακούνια του ελαστικού χώνονται στο χώμα και έχουμε την απόλυτη πρόσφυση. Φέρνουμε το πράγμα ανάποδα και είμαστε πάλι στην άσφαλτο και θέλουμε τα πετραδάκια να μπουν μέσα στο ελαστικό. Όλα εξηγούνται. Εσύ γνωρίζεις τι είναι τα δωμάτια απόδρασης? Ζήσε την εμπειρία στο escape-rooms.gr. Βασίλη, μπαίνοντας στο σπίτι σου, είδε ένα βιβλίο. Είχα ακούσει αυτό το βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει προσωπικά, αλλά αφού ήρθε στα χέρια μου, ειλικρινά θα κάτσω να το διαβάσω. Θες να μας περιγράψεις λίγο, σε παρακαλώ, αυτό το βιβλίο, το οποίο λέγεται «Ψυχές στην άμμο»? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκε γιατί πρώτον κερδίσαμε στον Ντακάρ, οπότε είχα πράγματα να πω και ήθελα να τα πω, όσο τα θυμόμουν και είμαι εν ζωή. Γιατί ξέρεις, όταν πήγαινα στο επόμενο Ντακάρ, χαιρετούσα και εγώ τους δικούς μου ανθρώπους και δεν ήξερα θα τους ξανασυναντήσω, γιατί ο αγώνας έχει δυστυχώς θανατηφόρα με, και ειδικά στις μοτοσυκλέτες, γιατί ο οδηγός κάνει και χρέη συνοδηγού. Από εκεί πέρα το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργήθηκε και γράφτηκε με σκοπό όποιος το διαβάσει και ειδικά τα νέα παιδιά να καταλάβουν ότι αν πραγματικά θέλουν κάτι μπορούν να το κάνουν σε οποιοδήποτε επίπεδο, όχι μόνο στον αθλητικό τομέα, αλλά σε οποιοδήποτε επίπεδο εκείνα θέλουν, αρκεί να το ονειρευτούν και πώς από το όνειρό σου μπορείς να το κάνεις πραγματικότητα. Αυτό αν θέλεις για μένα ήταν ένα... δεν έγινε από αυτό σκοπό, ούτε από ματαιοδοξία, έγινε καθαρά ότι είμαστε όλοι περαστικοί από αυτό το μάταιο κόσμο και κάτι πρέπει να μείνει πίσω. Με αφορμή λοιπόν τον Ντακάρ που είχα κερδίσει, μου πήρε 2 χρόνια
μάζευα τα υλικά και έτσι μπόρεσε και βγήκε αυτό το βιβλίο που σκοπό έχει να δείξει πως ένα παιδί που δεν κατάγεται από εύπορη οικογένεια, που είχε όμως πολύ όρεξη, αγάπη για αυτό που έκανε και πάρα πολύ, αν θέλεις, ζήλο στο να ξεπεράσει εμπόδια, προβλήματα, όλα αυτά που δημιουργούνται από ένα περιβάλλον που δεν είναι φιλικό αλλά εχθρικό, πώς μπόρεσε να τα ξεπεράσει όλα αυτά με σκοπό να αγωνιστεί και όχι μόνο αγωνιστεί, να τερματίσει και να κερδίσει τον πιο δύσκολο αγώνα του πλανήτη. Γι' αυτό έγινε αυτό το βιβλίο που έχει στα χέρια σου. Μάλιστα. Άρα δηλαδή αυτό το βιβλίο ζυγίζει μια επιλογή και ζυγίζει και μια εμπειρία Ντακάρ. Ναι, και όχι μόνο. Όχι μόνο. Το θέμα είναι ότι ζυγίζει με πάρα πολλά κιλά υδρότα και είναι σίγουρο και αγώνα και προσπάθεια και στόχο. Βήμα-βήμα. Γιατί ξέρεις, τέτοιου είδους εγχειρήματα δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Προετοιμάζεσαι πάρα πολύ καιρό. Με άλλους πιο μικρούς στόχους προσπαθείς να τους κατακτήσεις και βήμα-βήμα παίρνεις και εσύ την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και ενέργεια που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις. Πολύ σωστό, βέβαια. Μικρά-μικρά βήματα μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο μας στόχο. Μέχρι να φτάσουμε στο στόχο. Τι να πω άλλο, ειλικρινά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μεγάλη μας τιμή. Και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε μια ελληνική συμμετοχή ξανά που έχω. Αμήν. Υπάρχει αυτή η όρεξη και η ιδέα να συμμετέχουμε και στα καινούργια εδάφη της Σαουδικής Αραβίας. Εγώ θα ευχηθώ όχι μία, να είναι πολλές. Δηλαδή, ας είναι μία παιδιά... και από εκεί και πέρα ναι, θα δούμε. Να μας δείξει τον δρόμο. Για να είμαστε μία και... υπήρχε, ήδη μας έδειξε τον δρόμο. Τουλάχιστον να ακολουθήσουν σωστό. Και οι υπόλοιπες. Αυτό είναι σωστό. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, από τον Δημήτρη και από τον Βασίλη Ορφανό. Να είστε καλά. Κράνος, γάδια, μπουφάν, για να τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή.